Να ξεκινήσουμε από την επιστολή που έστειλε η Ιερά Σύνοδος της Μητροπόλης και με την οποία υπογράφει ο κύριος Ιερώνυμος και τάσεται κατά του πολιτικού γάμου, κατά του γάμου και του πολιτικού γάμου και των ετερόφιλων και των ομόφιλων ζευγαριών και κατά της τεκνοθεσίας των ομόφιλων ζευγαριών. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά είναι αποφασισμένη να φέρει τον νόμο. Το πιο πιθανό βλέπω να έρχεται αυτός ο νόμος στα θερινά τμήματα της Βουλής μετά τις ευρωεκλογές. Ένα σημαντικό, θα δίνει το πράσινο φως για την υιοθεσία και από ομόφυλα ζευγάρια, διότι τώρα μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί μόνος του ένας άντρας και μόνη της μια γυναίκα χωρίς τον ή την σύντροφό και τους. Εδώ είναι η είδηση η πρώτη και θα ακούσετε και τη συνέχεια της μετά. Στο σχέδιο της κυβέρνησης, όπως περίπου δεν μπορεί και να αποφευχθεί, γιατί από την ώρα που θα έχουμε γάμο, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα προβλέπεται, θα θεσπίζεται και η υιοθεσία παιδιών για τα ομόφυλα ζευγάρια. Υιοθεσία. Όμως, θα είναι μόνο υιοθεσία. Γιατί? Όχι με παρένθετη μητέρα. Για την παρένθετη μητέρα υπάρχει σήμερα νομοθεσία η οποία καλύπτει τα ζευγάρια τα οποία έχουν αποδεδειγμένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ιατρικό. Ή μια γυναίκα η οποία μόνη της θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί, αλλά και εκείνη πρέπει να αποδείξει ότι έχει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα και γι' αυτό καταφεύγει σε μια παρένθετη μητέρα. Αυτό το δικαίωμα δεν θα ανοίξει. Μάλιστα. Εκεί φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Η τελική απόφαση θα είναι του Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα Κοραή.